Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι συζητάμε κάθε χρόνο, τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να καταλήγουμε σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο βρισκόμαστε στην περασμένη χρονιά. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υποψίες, αλλά και έχουν αποδειχθεί για φαινόμενα διαφθοράς στα γήπεδα. Είναι και η βία στα γήπεδα, αλλά και η εξαθλίωση και το γεγονός ότι πολλοί πολίτες, πάρα πολλοί φιλάθλοι, δεν πάνε πλέον στο γήπεδο. Και αυτό είναι ζήτημα και των τηλεοπτικών, τα οποία γίνονται και τα ωράρια των παιχνιδιών, αλλά και οι μέρες. Έχουμε καθημερινά παιχνίδια σε ώρες που μπορεί και πολλοί κόσμος να εργάζεται, αλλά και με την περιβόητη κάρτα φιλάθλου και την νομοθεσία η οποία αφορούσε την βία στα γήπεδα, η οποία αποδεδειγμένα έχει αποτύχει. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει καθαρά τα πράγματα και αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει στον αθλητισμό μας και να έχει την αντίθετη άποψη. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο χρειάζεται, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά, είναι η ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού ελέγχου ανεξαρτήτως του αθλητισμού, των αθλητικών παραγόντων, των ομάδων, των σωματείων και όλων αυτών των εμπλεκόμενων φορέων, ο οποίος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όλες τις καταγγελίες και θα μπορεί εκεί να αποφανθεί που υπάρχουν αδικήματα. Αυτό είναι το ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, όπου και εκεί που αποδεικνύεται ότι υπάρχουν αδικήματα, θα πρέπει να μπουν αυστηρές και αποτρεπτικές σκηνές. Αυτό είναι το πρόβλημα της Κύπρου. Και επειδή πριν μιλούσατε για τη διαφθορά, παρουσιάζεται ένα ρεπορτάζ για τη διαφθορά, αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα. Η ατιμωρησία. Και αυτό είναι το οποίο αισθάνεται ο κόσμος. Όλοι αντιλαμβάνονται, όλοι μιλούν ότι υπάρχουν και διαφθορά σε διάφορα ζητήματα, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται και παραδέχονται ότι οι τιμωρίες είναι ανύπαρκτες έως ελάχιστες για τη βαρύτητα αυτών των αδικημάτων. 356, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο πλέον και από τις τοποθετήσεις όλων ότι από όπου και αν το πιάσουμε την κατάσταση, όλη αυτή την κατάσταση, βρωμάει. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς επιλύονται αυτά τα προβλήματα. Και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν αθλητικοί αγώνες. Είναι μια νεκρή περίοδος για το ποδοσφαίρο μας και θεωρούμε ότι αυτή είναι και η κατάλληλη περίοδος έτσι ώστε να τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα και να συζητηθούν σοβαρά επί συγκεκριμένων λύσεων. Οι οποίες, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει από τη μια να έχουν και τον έλεγχο ενός ανεξάρτητου από το ποδόσφαιρο φορέα, αλλά και να υπάρχει δικαιοδοσία επιβολής αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί έχει ξεχαστεί και το θέμα της βίας, έχει ξεχαστεί και το θέμα των στημένων και των κόκκινων φακέλων των οποίων έχουν έρθει και ελπίζουμε πραγματικά να μην έρθουμε το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα και να συζητάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. 356, κοιτάξτε. Είναι ένα δεδομένο ότι υπάρχει διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Από κάτω βρίσκονται όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή η βία στα γήπεδα, ένα παράδειγμα, είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς που υπάρχει. Ένα από τα πολλά, μάλλον ένας από τους πολλούς λόγους της βίας στα γήπεδα είναι κυρίως και η διαφθορά. Το δεύτερο, το γεγονός ότι παράγοντες χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις αθέμητου πλουτισμού, είναι και αυτό έλλειψη οποιοδήποτε μηχανισμών ελέγχων. Τότε έρχονται και στείλουν παιχνίδια, έρχονται κόκκινοι φακέλοι. Είναι και εκεί η αδυναμία της πολιτείας και διαχρονικά του κράτους να συντονίσει, να περιορίσει και να προσαρμόσει αυτή την κατάσταση έτσι ώστε να σταματήσουν. Άρα ναι, πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και εμείς λέμε ότι τώρα που είναι νεκρός χρόνος, όπου δεν υπάρχουν ποδοσφαιρικοί αγώνες, να έρθουν να τα ρυθμίσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Γιατί σας λέω ξανά, θα βρεθούμε το Σεπτέμβριο και θα λέμε όλοι, θα συζητάμε τα ίδια και θα προσπαθούμε και εμείς να πείσουμε τους πάντες ότι ξέρετε, τα λέγαμε, αλλά τελικά δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Και επειδή έγινε μια αναφορά πριν για το ζήτημα των οργανωμένων οπαδών της Αγγλίας και τα μέτρα που πάρθηκαν, απλά να αναφέρω, γιατί να μην παρουσιάζεται Κύπρος ότι είμαστε 100 χρόνια πίσω σε αυτά τα ζητήματα. Χθες Άγγλοι οπαδοί έσκησαν το κεφάλι ποδοσφαιριστή σε τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο καθένας σας βάλει συμπεράσματα του.